Ο Μανώλης Αγγελόπουλος είναι ο καλλιτέχνης που έχει μείνει στην ιστορία με προσωνύμια που σχετίζονταν με την τσιγκάνικη καταγωγή του. Ο ροκστάρ των τσιγκάνων ή ο βασιλιάς των τσιγκάνων. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος είναι ίσως ένας από τους μοναδικούς ερμηνευτές που μπόρεσε να ανταγωνιστεί τον Καζαντζίδη. Τα μαύρα μάτια σου. Γεννήθηκε στις 8 Απριλίου του 1939 σε τσιγκάνικο καταβλισμό. Ως ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας, από πολύ μικρός ακολούθησε τους γονείς του στη Βιοπάλη, χειρίζοντας όλη την Ελλάδα. Το τραγούδι ήταν η παρηγοριά του. Δεν ήξερε όμως ότι είναι και το πεπρωμένο του. Από την ηλικία των 13 ετών, αφού έχασε τον πατέρα του προκειμένου να συντηρήσει την οικογένειά του, ξεκίνησε να δουλεύει σε διάφορα κέντρα διασκεδάσεως και όχι μόνο. Δούλεψε και ως λούστρος, σιδεράς και πολιτής χαλιών. Στα 17 του χρόνια, μετά από παρότρινση του πρώτου του ξαδέρφου, του ανθρώπου που έπαιζε μπουζούκι στην ορχήστρα του Στέλιου Καζαντζίδη, αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Η πρώτη συνεργασία ήρθε μαζί με τον Στράτο Παγιουμτζή και τη Σωτηρία Μπέλου. Η πρώτη επιτυχία με το τραγούδι «Μαγκάλα» δεν άργησε να έρθει, ενώ τη δεκαετία του 1960 εδραιώθηκε στον κόσμο της μουσικής, τραγουδώντας κυρίως για τον προσφυγικό ελληνισμό, τον έρωτα και τα εξωτικά μέρη. Υπάρχουν πολλές συνεργασίες, ιστορίες και γεγονότα που συνοδεύουν τον Μανώλη Αγγελόπουλο κατά τη διάρκεια της μουσικής του διαδρομής. Παραμερίζοντας τον ρατσισμό που αντιμετώπιζε λόγω καταγωγής, εκείνος δήλωνε υπερήφανος για τη φυλή του. Ένα καθοριστικό πρόσωπο στη ζωή του ήταν η γυναίκα που ερωτεύτηκε παράφορα και αποφάσισε να παντρευτεί, την Άννα Βασιλείου. Η γνωριμία τους έγινε το 1960 κατά τη διάρκεια μιας ηχογράφησης στην εταιρεία Columbia. Ο ερωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος. Παρ' όλα αυτά ο Αγγελόπουλος δεν μπόρεσε να ξεφύγει τα απρόοπτα λόγω της καταγωγής του. Σχεδόν όλοι οι τσιγκάνοι μαζί με τη μητέρα του την Ερασμία Αγγελοπούλου δεν ήθελαν κάποιος από αυτούς να παντρευτεί μια κοπέλα που δεν άνοικε στη φυλή τους. Η δυσαρέσκειά τους ήταν μεγάλη για τη νεαρή κοπέλα, όπως και για τον Μανώλη Αγγελόπουλο, ο οποίος δεν έγινε αμέσως αποδεκτός από τη μητέρα της Βασιλείου. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το δημιουργούσε η Ερασμία, η δυναμική γυναίκα και αυστηρή μητέρα, η οποία εκτελούσε και χρέη μάνατζερ για το γιο της. Ο έρωτας του ζευγαριού και οι αντιδράσεις των τσιγκάνων έγιναν μέχρι και τραγούδι. «Αγαπώ την Ανούλα» ονομαζόταν και το περιεχόμενο εξιστορεί όλα τα γεγονότα. Μάταια όμως, καθώς δεν άγγιξε την καρδιά της μητέρας του, οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν. Ακόμα και μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, ακόμα και μετά την επιστροφή τους από τον Καναδά, η Ερασμία ήταν κάθετη στις αποφάσεις της. Το 1966, παρά τις αντιδράσεις, το ζευγάρι αποφασίζει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου γινόταν το αδιαχώρητο από τον κόσμο που είχε προσέλθει για να δει από κοντά την ευτυχία του ζευγαριού. Γεγονός της χρονιάς το χαρακτήρισαν αρκετοί. Μαζί με όλους τους άλλους ήταν και η Ερασμία εκεί. Όχι για να τους καμαρώσει, αλλά για να δώσει στη Βασιλείου την υπόσχεση ότι κάποια μέρα θα καταφέρει να τους χωρίσει. Όπως και έγινε. Λίγα χρόνια μετά, έχοντας συμπληρώσει 13 χρόνια κοινής ζωής και μετά από 3 παιδιά, οι δρόμοι τους χώρισαν, χωρίς ποτέ κανείς να μάθει το γιατί. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, ο Μανώλης Αγγελόπουλος γνωρίζει την απόλυτη επιτυχία. Παρά τον απρόβλεπτο και αυθόρμητο χαρακτήρα του, παρά τα απρόοπτα περιστατικά που είχαν συμβεί λόγω της οξύθυμης προσωπικότητάς του, ο Αγγελόπουλος είχε κατακτήσει τις καρδιές των Ελλήνων. Δεν έχει χίλιους δυο. Στις 2 Απριλίου 1989, ο Μανώλης Αγγελόπουλος φεύγει ξαφνικά από τη ζωή, λίγο πριν τα 50 του γενέθλια. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου και έγινε το αδιαχώρητο. Ο βασιλιάς των τσιγκάνων είχε φύγει από τη ζωή. Είχε αφήσει πίσω του όμως μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη.